Ωραία, να πούμε λίγο Δήμαρχε για αυτή τη δομή. Ναι, σήμερα γενιάζεται και επισήμως αθεωρητική παραδίδεται και όλη τη λειτουργία, παρόλο που έχει καιρό που έχει αρχίσει την λειτουργία. Αυτή η δομή, σε όλο το κτίριο αυτό της Παπαϊωγόπουλου, στεγάζονται υπηρεσίες, οι οποίες είναι και από το Δήμο στελεχωμένες, αλλά και από μικρές οργανώσεις. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν κυρίως να κάνουν με τις εξαρτήσεις. Είναι συνεργασία και με το Συμβουλίο, είναι συνεργασία και με τις ομάδες ανωνυμών, αλκοολικών, ναρκωμανών κλπ. Και βέβαια είναι μια δομή η οποία δεν υπήρχε στο Δήμο. Έχει, μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε όλη την ανακατασκευή ουσιαστικά αυτών των χώρων της Παπαϊωγόπουλου με τη δωρεά του Ιδρύματος Διάρκου. Και πιστεύω μαζί με την άλλη παραχώρηση που κάναμε εδώ δίπλα στην Ειρήνη, δύο μαγαζιά στους ανώνυμους ναρκωτικούς, όπως Νιάρθα, πιστεύω ότι βάζουμε ένα λιθαράκι, λένε, για την προσπάθεια αντιμετώπισης εθισμών και άλλων κοινωνικών ομάδων οι οποίες έχουν πρόβλημα συνολικότητα. Ωραία. Δήμαρχε, συνήθως η κοινωνία ιστορικά αποδεδειγμένο είναι, οι κοινωνίες δεν αποδέχονται να συμβιώνουν με εξαρτημένους ή ανθρώπους που έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Έχετε επιληφθεί του ζητήματος, υπήρχαν αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του κέντρου? Ήρθε η ώρα να αποδεχθεί η κοινωνία τη διαφορετικότητα. Εάν εγώ είμαι εθισμένος είτε στα ναρκωτικά είτε στο φαγητό είτε οπουδήποτε, είμαι διαφορετικός από σένα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα με βάλεις εσύ τον τρόπο ζωής σου. Θα πρέπει και εγώ να σε βοηθήσω να ξεφύγεις από μια συμπεριφορά η οποία είναι παραγωγική και η οποία δημιουργεί πολλών ειδών προβλήματα. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.